Είμαστε από την Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων που εκπροσωπούμε τους ελεύθερου επαγγελματίε, τα εμπορικά καταστήματα και τους βιοτέχνε. Ω ε, κλάδος, αν μπορεί κάποιο να τον πει κλάδο, έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλε πιέσει. Από τα μνημόνια, ε, τι καραντίνε κλπ. Έχουν κλείσει πάρα πολλά καταστήματα, που αυτό έχει μια τρομερή επίπτωση στη ζωή της πόλης. Ε, όσοι έχουν δυνατότητα να δουν και άλλες περιοχές καταλαβαίνουν ότι το Εγάλιο βρίσκεται πλέον σε μια μειονεκτική θέση από το παρελθόν στο οποίο είχε μια κάπως δεσπόζουσα θέση σε σχέση με τις άλλες περιοχές σε ό,τι αφορά την εμπορική κίνηση. Ε, και υπάρχουν ε, πλέον ε, θέματα... Διοπορισμού. Ε, τα κύρια τα κυρίαρχα αιτήματά μας είναι ε, έχουν να κάνουν με την ε, κεντρική νομοθεσία. <coughs> <coughs> δηλαδή, ε, καταργή, ε, έχουμε φορολογία από το πρώτο ευρώ. Ε, 11-12 του ανακοινώθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είχε αναδρομική ισχύ και λειτουργεί με τα τεκμήρια, που σημαίνει μια μικρή επιχείρηση, η πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων στο, στην περιοχή μας είναι αυτοαπασχολούμενη, δηλαδή ουσιαστικά είναι υπάλληλοι του εαυτού τους, ε, θα κληθούν να, να πληρώσουν υπέρογκα ποσά που θα τα πληρώσουν μια φορά, γιατί δεν νομίζω να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ε, την επόμενη ε, χρονιά» επίσης επανήλθε η, το θέμα με την ασφαλιστική κάλυψη ε, διότι αν έχεις οφειλές πλέον δεν έχεις και ασφαλιστική κάλυψη που σημαίνει δεν έχεις ασφαλιστική, δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη και η οικογένειά σου εφόσον τα προστατευόμενα μέλη ε, είναι σε εσέναν. αυτό είχε λυθεί το 2016 όπου μπορούσαν όλοι πλέον, γιατί υπήρχε και πριν αυτό, μπορούσαν όλοι πλέον να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και τώρα επανήλθε. Πέραν αυτών υπάρχουν διαρθρωτικά θέματα τα οποία παρεμποδίζουν τον βιοπορισμό μας, την ύπαρξή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αδυναμία δανειοδότησης, γιατί οι τράπεζες μας έχουν κλείσει απ' έξω. Αν έχει κάποιος μια καλή ιδέα, κάπως προσπαθεί να βελτιώσει την κατάστασή του, αυτό είναι αδύνατον, δεν έχει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα από τα πάγια αιτήματά μας, να έχουμε πρόσβαση. Και διάφορα άλλα επιμέρους μικρά νομοθετικά τρίκ, τα οποία μας έχουν αποκλείσει από τους διαγωνισμούς στο παρελθόν, αν κάποιος ήθελε να κατέβει σε έναν δημόσιο διαγωνισμό, ακόμα και αν ήταν απευθείας ανάθεση, μπορούσε να υποβάλει την πρότασή του και αν ήταν συμφέρουσα να την κερδίσει. Τώρα απαγορεύεται αυτό, απαγορεύεται να υποβάλει την πρόταση, συνεπώς βγαίνει τελείω έξω. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις με την καινούργια διοίκηση, η οποία μας υποσχέθηκε ότι τα θέματά μας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις, ε, τη, τις, τους διαγωνισμούς προμηθειών ε, του Δήμου, για τους διαγωνισμούς προμηθειών θα ενημερώνονται και οι τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες, ε, όπως είπα, έχουν μια καθοδική πορεία. Ε, και βέβαια υπάρχουν και άλλα διαρθρωτικά θέματα, όπως είναι τα θέματα... Της, της πόλης. Πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μικρά μαγαζιά έχουν κλείσει, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια σωστή ε, πολιτική σε ό,τι αφορά την ε, χωροταξία. Πολλές μικρές επιχειρήσεις και πρόσφατα ε, πραγματικά ήταν... Ε, έτσι, συνταρακτικό κατάστημα με παιδικά ρούχα να κλείνει πριν την Μεγάλη Εβδομάδα που ήταν το δεκαήμερο το οποίο ανέμενε να κάνει τον τζίρο. Ε, εμείς με αφορμή την παρουσία μας σήμερα εδώ πέρα ζητάμε και από το, το κόμμα που διοργανώνει την εκδήλωση αυτή να υποστηρίξει ε, όπως το έχει κάνει ήδη τουλάχιστον από όσο το γνωρίζω ε, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και με την ευκαιρία της, ε, των ευρωεκλογών να παλέψει και να δοθούν οι ευκαιρίες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να έχουν και αυτές χρηματοδότηση. Και να ωφεληθούν από ό,τι μπορούν να ωφεληθούν. Εμεί σε σχέση με τι μεγάλε επιχειρήσει δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Εμεί ζητάμε ισότητα, όπω όπως αντιμετωπίζει το κράτο και οι τράπεζε τι μεγάλε επιχειρήσει, έτσι να αντιμετωπίσει και εμά. Και στη συνέχεια, με την επιχειρηματικότητα που, δια, που διαθέτουμε όσοι διαθέτουμε και τον αγώνα που κάνουμε για επιβίωση, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος,